Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Και για να σα πω την αλήθεια, εγώ είμαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και τρώω πανετόνι από τον Αντώνη Σελέκο. Και αυτό είναι ότι έχει μείνει, οφείλω να ομολογήσω, γιατί το συγκεκριμένο δεν είναι απλά νόστιμο. Είναι προσωπική μου άποψη, από τα πιο ωραία πανετόνι που έχω φάει ποτέ ποτέ όμω. και που λέτε, έτσι όπως καθόμουν και το πανετόνι, κοιτάζω γύρω μου, κοιτάζω λίγο πιο γύρω μου και γυρνάω και λέω, οπ, έχω ένα δέμα το οποίο δεν έχω ανοίξει και αυτό το δέμα είναι, α, είναι και βαρύ, είναι αυτό εδώ πέρα και είναι ένα power bank το οποίο έχει φτάσει ενάμιση μήνα τώρα, ενά <laughs> και το έχω χαρτιμένο εκεί. Λέω θα έρθει η ώρα σου, θα έρθει η στιγμή σου και να που ήρθε. Καλώ ήρθατε λοιπόν σε ακόμη ένα unboxing. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Εγώ έχω λοιπόν εδώ πέρα τη συσκευασία και πάμε να την ανοίξουμε. Γιατί για να σα πω την αλήθεια, και εγώ θέλω να το ανοίξω. Επειδή το έχω πάρει για να το έχω για τα ταξίδια. Είναι ένα power bank το οποίο είναι ε, θεωρητικά αρκετά μεγάλο σε χωρητικότητα θεωρητικά το ξαναλέω, είναι στα 40.000 μιλιαμπερόρια, είναι από μία εταιρεία, μάρκα Μέκαψες, είναι από Κίνα, από τα βάθη της Κίνας, δηλαδή που είναι Κίνα κέντρο, κέντρο κέντρο, βάθος, εντελώς βάθος. Και... Οπότε θα το... θα το ανοίξουμε να το δούμε. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η συσκευασία του συγκεκριμένου. Το βλέπετε εδώ. Εγώ το έχω παραγγείλει σε χρώμα άσπρο. Ναι, δείτε την και περιμετρικά. Εδώ πέρα γράφει Move Speed. Όπως επίσης έχει και κάποιες πολύ μικρές πληροφορίες από εδώ. Το έχω λοιπόν ανοίξει το συγκεκριμένο και πάμε να το βγάλουμε πώς βγαίνει. Από το, το κουτί με κάποιον τρόπο βγαίνει. Ωραία. Λοιπόν, ε, αυτό σας το λέω ότι είναι βαρύ. Είναι πολύ βαρύ για powerbank. bank. Γενικότερα στο μυαλό μου τα έχω λίγο πιο, πιο, απλά. Από μέσα έχει κάτι μπλε χαρτάκια. Ε, user guide, ok. Κάτι άλλο, ok. Και δεν έχει κάτι άλλο εδώ. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά έχει το καλώδιο. Το καλώδιο είναι USB-C σε USB-A. Είναι με τα MOV. Πάμε λίγο να τα δούμε για να σας πω και τις λεπτομέρειες. Είναι έτσι. Εδώ πέρα αυτό το μαύρο που βλέπετε είναι μια οθονούλα και από κάπου πρέπει να ανοίγει. Με βλέπετε να ψάχνουμε γιατί και από το ίντερνετ που το έψαξα και το επέλεξα δεν ασχολήθηκα να μάθω τις υπόλοιπε πληροφορίες. Δεν ξέρω αν φαίνεται, πατώντα μία φορά το κουμπί που έχει εδώ πέρα στο πλάι, εδώ πέρα ανοίγει η οθόνη και γράφει 79%. Αυτή λοιπόν είναι η χορτικότητα που έχουμε. Το καλό είναι ότι εδώ πέρα γράφει στην οθόνη ακριβώ το πόση χορτικότητα έχουμε για να γνωρίζουμε. Γιατί, οκ, okay, καλό αυτό με τι 4 τελίτσε, αλλά πρέπει να μαντεύει στο πόσο τη 100 από το 25 είμαι. Κάτι που δεν βολεύει πάρα πολύ. Από την κάτω πλευρά, απλά μα γράφει τι πληροφορίε του πόση ε, ενέργεια μπορεί να βγάλει η κάθε θύρα και μας γράφει επίσης ότι είναι 40.000 μιλιαμπερόρια σε άπτες τα κινέζικα. Ε, από πίσω γράφει ότι είναι ένα power beast. Έχει, σας τα δείχνω έτσι, μπορεί να είναι λίγο πιο εύκολο, θα το βγάλω τους ή άλλους. Έχει τρεις θύρες USB α, οι τρεις θύρες USB α είναι έξοδοι, δεν μπορεί να φορτίσει από το συγκεκριμένο και από ό,τι βλέπω έχει σε αυτήν εδώ πέρα την πλευρά Μία υποδοχή USB-C η οποία βγάζει και παίρνει ενέργεια και μια υποδοχή micro USB, ναι, η οποία είναι μόνο για φόρτιση του Powerbank, δηλαδή παίρνει ενέργεια. Το micro USB, το οποίο φορτίζει το Powerbank, είναι αυτό που παίρνει ενέργεια, από ό,τι βλέπω, μα λέει ότι παίρνει 5V 2A ή 9V 2A, δηλαδή η μέγιστη είσοδο ενέργεια είναι 18W. Το Type-C επίσης είναι ή 15W ή 18W. USB Output 22 1,5W max. Υποστηρίζει Huawei Super Charge Protocol, Fast Charge Protocol και PE. Το Super Charge Protocol, να, να τονίσω λίγο εδώ πέρα το εξή. είναι λίγο διφορούμενο σαν ε, θέμα τη Huawei. Σα το λέω γιατί έχω Huawei. Το συγκεκριμένο το κινητό φορτίζει με Super Charge Protocol στα 66W. Ανάλογα τη συσκευή, και δεν έχω και κάποια την άλλη εδώ πέρα, ναι δεν την έχω εδώ πέρα, όταν βλέπετε σε φορτιστέ οι οποίοι είναι χαμπάκια ή σε power bank να γράφουν supercharge protocol, σημαίνει ότι το μέγιστο είναι 22,5 watt. Δεν θα δείτε δηλαδή το κινητό να φορτίζει με 66 watt ή με 60 όπω φορτίζει το, το Mate XS που έσπασα. Ε, ή όπω φορτίζει με 50, νομίζω το Mate, 50, το Mate το p 30 Pro. Αυτό είναι το μέγιστο στα 22W. Το Fast Charge Protocol δεν θυμάμαι ποια είναι τα ωριά του. Το PE δεν ξέρω καν τι είναι. Type-C Output. 20W Max και Supports Power Delivery 3. USB 1 και USB 2 και Type-C συνολική έξοδος 15W Max. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Είναι αυτό λοιπόν όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Το μοντέλο ακριβώς είναι από την εταιρεία Movespeed το YSPB E40. Γενικότερα λένε ότι είναι το μοντέλο E40. Όπω επίση αυτό, σαν βάρο, είναι 813 γραμμάρια. Έχει τα χαρακτηριστικά και τι λεπτομέρειε εδώ πέρα στο χαρτί για να μπορέσουμε να τα δούμε. Όσον αφορά τι διαστάσει του, σε χιλιοστά είναι 160 επί 74 160 745 74,5 επί 43 από ό,τι βλέπω. Βγαίνει σε δύο χρώματα, άσπρο που έχω εγώ εδώ πέρα και μαύρο. σω το άσπρο βέβαια να ήταν και μια λάθο επιλογή γιατί λερώνει πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Το ξέρω από το άλλο το power bank που είχα. Το συγκεκριμένο εγώ προσωπικά το αγόρασα γιατί το προηγούμενο το power bank που είχα, το οποίο είναι τη Xiaomi, φόρτιζε από μόνο του πάρα πολύ αργά. Ήθελα δηλαδή, φανταστείτε για να φορτίσω ένα power bank 20.000 μιλιαμπεριορίων, περίπου 14 ώρε. Και επειδή λοιπόν οι 14 ώρε με μένα με φαινόντουσαν πάρα πολλέ, γιατί αν είσαι σε φάση ανάγκη και το χρειάζεσαι ψηλό άμεσα, δεν κάνουνε, έτσι δεν είναι. Το πήρα γύρω στα 50 ευρώ, ήταν σε προσφορά από την Banggood, δεν έχω κάτι άλλο να σα πω. Θα συνεχίσω να τρώω το πανετόνι για να σα πω την αλήθεια, γιατί το έχω εδώ πέρα μπροστά μου. Αυτά από μένα. Ό,τι θέλετε, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια, μπορείτε να με ρωτήσετε να περνάτε καλά, να μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, να μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει, μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε ασφαλείς, να προσέχετε και τους γύρω σας. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!